στο 48ο φεστιβάλ του νέου οδηγητή με το φετινό μας σύνθημα «Η νέα γενιά με το ΚΚΕ» για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό «Σοσιαλισμός η απάντηση στον 21ο αιώνα». Στο στέκι μας για τη γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση, η Ηλέκτρα Αποστόλου. Στη σημερινή μας εκδήλωση με θέμα «Γίνε εσύ πρωταγωνίστρια της ζωής σου», δίνουμε το λόγο στην Αθανασία Χατζή, μέλος του Γραφείου Περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ανοίγει απόψε την αυλαία του στη Θεσσαλονίκη με τα λόγια του μεγάλου επαναστάτη κομμουνιστή Νίκου Μπελογιάννη, που φέτος συμπληρώνονται και 70 χρόνια από την εκτέλεσή του. Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει να έχει η ζωή. Το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Να αγωνίζεσαι στην πρώτη γραμμή για αυτήν. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω από τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Και να σκεφτεί κανείς ότι ένα χρόνο πριν, σε εκδήλωση γνωστής μη κυβερνητικής οργάνωσης στα Πανεπιστήμια, ακούστηκε ότι η προσωπογραφία του Νίκου Μπελογιάννη, που κοσμεί το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία της ΚΝΕ, φέρει ενδείξεις σεξισμού, επειδή αποτυπώνει το πρότυπο του ισχυρού άντρα. Καταλαβαίνουμε το μένος τους να κρύψουν από τα μάτια των νέων γυναικών το πραγματικά νέο, το πραγματικά προοδευτικό, που είναι η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, σταθερά και αταλάντευτα για πάνω από 100 χρόνια. Και στην πάλη αυτή έχει θυσιάσει τα καλύτερα παιδιά του, μέλη και στελέχη όπως ο Νίκος Μπελογιάννης, που έδωσαν τη ζωή τους για ένα καλύτερο αύριο για άντρες και γυναίκες. Γιατί η θέση μιας νέας κοπέλας σήμερα είναι με το ΚΚΕ, για το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Στην πάλη για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, στην κοινωνία που καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και αναδεικνύει τη γυναίκα πραγματικά ισότιμη με τον άντρα, ελεύθερη από οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς, πρωταγωνίστρια στην πάλη για την πραγματική χειραφέτησή της. Γιατί σήμερα, τον 21ο αιώνα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις με βάση την πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας, ώστε κάθε γυναίκα να παίρνει τα αναγκαία εφόδια για να μπορεί στην πορεία της ζωής της να στέκεται στα πόδια της, χωρίς να εξαρτάται η πορεία της στην εργασία ή η δημιουργία οικογένειας από οικονομικούς, κοινωνικούς παράγοντες και εμπόδια. Εμπόδιο σε αυτό στέκεται μια οικονομία που στόχο έχει να αυξάνει τα κέρδη των πλουσίων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εμπόδιο σε αυτό στέκεται το κράτος τους, που θυσιάζει κάθε μας ανάγκη, την οποία θεωρεί κόστος, για να έχει να δίνει από τα κρατικά ταμεία επιδοτήσεις στους εφοπλιστές και στους μεγαλοβιομήχανους. Εμπόδιο σε αυτό στέκονται και μία σειρά αντιλήψεις, είτε από την πλευρά του σκοταδισμού, είτε από την πλευρά του ανορθολογισμού, που συσκοτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε μια γυναίκα σήμερα να είναι πραγματικά χειραφετημένη. Η χειραφέτηση μιας νέας γυναίκας είναι άρρηκτα δεμένη με τον αγώνα για το καθολικό δικαίωμα στην κοινωνική εργασία, με τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με σταθερό ωράριο, με μέτρα κοινωνικής προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, για ένα σχολείο και ένα πανεπιστήμιο στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Η όλο και περισσότερη και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της μόρφωσης κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής, το διαβίου κυνήγι δεξιοτήτων, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας και στήριξης των γυναικών στα σχολεία, στις σχολές, είναι ορισμένα από τα εμπόδια που συναντά σήμερα μια γυναίκα στο σημερινό ταξικό σχολείο, στο Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία, που έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων. Σε αυτά έρχεται τώρα να προσθεθεί και η τραγική κατάσταση στη φοιτητική στέγαση,
Σήμερα, την ώρα που οι υπάρχουσες εστίες με άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής αρκούν μόλις για το 9% των φοιτητών. Σήμερα που το κόστος της ενοικίασης έχει εκτιναχθεί για τις λαϊκές οικογένειες πάνω από 40% σε σχέση με πέρυσι, έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να διαθέτει 50 εκατομμύρια ευρώ για την πανεπιστημιακή αστυνομία και το ΣΥΡΙΖΑ να προτρέπει την κυβέρνηση να διατηρήσει σε ανεκτά επίπεδα τις αυξήσεις στα ενοίκια των φοιτητικών κατοικιών, να ανεβαίνουν δηλαδή τα νίκια, αλλά με μέτρο. Ως ΚΚΕ, καλούμε κάθε νέα γυναίκα, κάθε φοιτήτρια να σκεφτεί. Γιατί σήμερα, ενώ οι γυναίκες σπουδάζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άντρες, τελικά έχουν μικρότερα ποσοστά στην απασχόληση. Σύμφωνα με στοιχεία του 2021, από τις γυναίκες στις ηλικίες 20 με 64 ετών, μόλις το 53% περίπου εργάζεται. Ενώ από τις γυναίκες 24 με 54 ετών που έχουν παιδιά μέχρι 6 ετών, μόλις το 58% εργάζεται. Γιατί παρά το γεγονός ότι σήμερα, ενώ υπάρχει τυπικά και έχει καθιερωθεί ο ίσος μισθός για άντρες και γυναίκες, τελικά οι γυναίκες καταλήγουν να αμείβονται λιγότερο. Με βάση στοιχεία του 2019, οι ωριαίες αμοιβές των γυναικών είναι κατά μέσο όρο μικρότερες σε σχέση με των ανδρών, κατά ποσοστό 10,4%. Γιατί υπάρχουν μία σειρά εμπόδια που μία νέα γυναίκα σήμερα τα βλέπει μπροστά της ήδη πριν πάρει πτυχίο. Όταν στις συνεντεύξεις για δουλειά δέχεται διακριτικά την ερώτηση αν και πότε σκοπεύει να κάνει παιδιά. Τα βλέπει στα διάφορα σεμινάρια, όπου προωθείται η λογική της μετάθεσης της μητρότητας και της δημιουργίας οικογένειας για αργότερα, ώστε οι υποψήφοι εργαζόμενοι να μην αποσπάται από την εργασία της. Τα βλέπει και όταν τελικά μπαίνει στη διαδικασία να δημιουργήσει οικογένεια, όπου όλα τα βάρη πέφτουν πάνω της, άντε και στο σύζυγό της, αν έχει επιλέξει καλό σύζυγο, όπου οι επιλογές της είναι το κυνήγι των βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς, τα ολοήμερα, πλέον άνευ θέρμανσης, σχολεία, που λειτουργούν ως παιδοφυλακτήρια, οι πανάκριβες υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΚΔΑΠ. Σε τέτοιες συνθήκες, μια γυναίκα εξαναγκάζεται να επιλέξει το ελαστικό ωράριο, τη μειωμένη εργασία ή και να αποκλειστεί εντελώς από την εργασία. Αναγκάζεται να εξαντλεί τις άδειές της, μειώνοντας το μισθό της. Απογοητεύεται και βλέπει τη ζωή της ως ένα ατελείωτο τρεχαλιτό. Φυσικά σε αυτά δεν θα διαφωνήσουν πολλοί. Υπάρχει άλλωστε προβληματισμός και στα ίδια τα αστικά επιτελεία και τις κυβερνήσεις τους για την ανάγκη αύξησης του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης. Όμως το ενδιαφέρον τους δεν είναι ανιδιοτελές. Ο σκοπός τους δεν είναι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Ο σκοπός τους είναι το ξεζούμισμά μας. Κριτήριο είναι η ανάγκη των επιχειρηματικών κολοσσών και της εξουσίας τους να εκμεταλλευτούν τη δεξαμενή του γυναικείου εργατικού δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες των γυναικών για να εξασφαλίσουν πρόσθετο κέρδος. Είναι χαρακτηριστικό το πώς κυριάρχησαν σταδιακά οι ελαστικές μορφές απασχόλησης σε όλους τους κλάδους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με πρόσχημα τη διευκόλυνση της μητέρας να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές της υποχρεώσεις και εκτόξευθαν έτσι τα κέρδη των σούπερ μάρκετ, των ξενοδοχείων, των τηλεφωνικών κέντρων κλπ. Οι ίδιοι που χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την ανεργία των γυναικών, είναι αυτοί που προωθούν τη γενικευμένη εργασιακή ανασφάλεια, την κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, την συχνή περιπλάνηση ανάμεσα στην ανεργία και την κακοπληρωμένη εργασία, την έλλειψη σταθερού ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, την καθήλωση των μισθών σε χαμηλά επίπεδα και το ξύλωμα των συλλογικών συμβάσεων, την εμπορευματοποίηση των σπουδών και την καταστολή. Είναι το κράτος τους και η πολιτική τους που κάθε ανάγκη της νέας γυναίκας την υπολογίζει με τη λογική του κόστους ωφέλους.
Ας δούμε για παράδειγμα το θέμα των αμβλώσεων. Με αφορμή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις, αλλά και το σκοταδιστικό παραλήρημα στις εκκλησίες την προηγούμενη Κυριακή, πολλές φωνές καταδίκης ακούστηκαν. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ακόμα και η ΝΟΥΔΟΥ καταδίκασε, έστω και με τις εσωτερικές της διαφωνίες. Το ενδιαφέρον όμως αυτών των κομμάτων εξαντλείται σε διακηρύξεις για το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα η άμβλωση να είναι υπό προϋποθέσεις νόμιμη, ωστόσο είναι πρακτικά σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που επιτάσσουν τη διακοπή της σκήσης για ιατρικούς λόγους, ενώ δεν καλύπτεται και από κανένα ασφαλιστικό ταμείο. Η πλειοψηφία των αμβλώσεων στη χώρα μας πραγματοποιείται σε ιδιωτικές κλινικές με κόστος από 400 έως 700 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την εβδομάδα της κοίησης. Και την ίδια ώρα είναι αυξημένο και το κόστος της αντισύλληψης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι τα αντισυλληπτικά χάπια δεν συνταχογραφούνται για λόγους αντισύλληψης, παρά μόνο ως θεραπεία για κάποια άλλη ασθένεια, όπως για παράδειγμα για πολυκυστικές οωθήκες κλπ. Και μια ανάλογη κατάσταση επικρατεί σε όλες τις πλευρές της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών. Όπως είναι για παράδειγμα οι απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις, όπως τα τεστ ΠΑΠ και οι μαστογραφίες, οι οποίες κατά πλειοψηφία γίνονται στον ιδιωτικό τομέα και βάζοντας το χέρι στην τσέπη. Εξετάσεις δηλαδή που θα έπρεπε να είναι ενταγμένες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με δομές ακόμα και μέσα στα πανεπιστήμια, δημόσιες και δωρεάν, χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση, με έμφαση στην πρόληψη, με όλες τις ειδικότητες και τον αναγκαίο εξοπλισμό, με μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στο γυναικείο οργανισμό. Αυτά όμως δεν χωράνε στον αυστηρά κοστολογημένο προϋπολογισμό καμίας κυβέρνησης οποιασδήποτε απόχρωσης. Έτσι σήμερα μπορεί να ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ για παρακολουθήσεις και υποκλοπές, για να επιδοτούνται τα υπερκέρδη των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών. Αλλά το ταμείο είναι πάντα μείον για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλες τις φοιτήτριες, για δωρεάν εστίες με ζεστό νερό και χωριστές τουαλέτες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στο δρόμο της γνώσης και του αγώνα, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι γυναίκες μπορούμε να κατακτήσουμε τη χειραφέτησή μας από αναχρονιστικές, παλιές κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα για τις σχέσεις των δύο φύλων. Μόνο αποστροφή μπορούν να προκαλέσουν οι πρόσφατες δηλώσεις των Μητροπολιτών Κοζάνης και Δωδώνης για τις αμβλώσεις και τον βιασμό, καθώς και η στάση της επίσημης Εκκλησίας, η οποία ναι μεν πήρε αποστάσεις από τους δύο Μητροπολίτες, αλλά επέμεινε για το κήρυγμα κατά των αμβλώσεων στις Εκκλησίες. Παρόμοιες φωνές ακούγονται και από διάφορους πολιτικούς χώρους, όπως για παράδειγμα το κόμμα του Βελόπουλου, ενώ διαπερνούν ακόμα και μουσικά ρεύματα, όπως η τραπ. Απόσταση όμως πρέπει να πάρει μια νέα γυναίκα και από τις δήθεν νέες ανορθολογικές κοινωνικές αντιλήψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων. Και εδώ αναφερόμαστε στις αντιεπιστημονικές θεωρίες περί νοητικής, γλωσσικής, κοινωνικής κατασκευής του φύλου, που αποτελούν πλέον επίσημη πολιτική και σοσιαλδημοκρατικών και νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις. Πρόκειται για θεωρίες που παρουσιάζουν το φύλο ως κάτι απροσδιόριστο, ρευστό, που καθορίζεται με βάση την υποκειμενική άποψη και το βίωμα, υποβαθμίζοντας ή και αποσπώντας το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο που γεννά και αναπαράγει αντιδραστικές κοινωνικές συμπεριφορές. Οι θεωρίες αυτές αξιοποιούν την ασφιχτική πίεση που νιώθει η νεολαία, την καταπίεση σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής, την ευαισθησία τους απέναντι σε κάθε ομοφοβική και ρατσιστική συμπεριφορά,
ώστε να στρέψουν τη νεανική αγανάκτηση σε αμφισβήτηση της δυνατότητας ο νέος και η νέα να προσδιορίσουν τη θέση τους στην κοινωνία αντικειμενικά, να γνωρίσουν την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα με σκοπό να την αλλάξουν, να γνωρίσουν τον πλούτο της γνώσης της ανθρωπότητας, τον τρόπο που την κατεκτά και την εξελίσσει. Γι' αυτό και αυτές οι θεωρίες τελικά δεν είναι προοδευτικές. Η ελευθερία του ατόμου, όταν την αντιμετωπίζουμε αταξικά, με ατομικό κριτήριο, τελικά καταντάει κενό γράμμα. Ποια ελευθερία είχε φέτος το καλοκαίρι μια φτωχή κοπέλα από μια εργατική λαϊκή οικογένεια να πάει διακοπές? Μπορεί ελεύθερα να σπουδάσει, να βρει μια καλή δουλειά με ένα καλό μισθό για να της φτάνει να ζήσει, να έχει ελεύθερο χρόνο να τον αφομοιώσει, να τον αφιερώσει στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στον άνθρωπο που αγαπά? Μπορεί τελικά ο καθένας και η κάθε μια μας να εξασφαλίσει την ατομική του ελευθερία μέσα σε μια κοινωνία γεμάτη ταξικούς φραγμούς και εμπόδια, γεμάτη κοινωνικές ανισότητες? Πρόοδος, επομένως, είναι η χειραφέτηση από τις αντιδραστικές κοινωνικές αντιλήψεις σε σύγκρουση με την εκμεταλλευτική κοινωνία που τις γεννά και τις αναπαράγει. Ασπίδα προστασίας απέναντι στην οπισθοδρόμηση είναι η πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών και όχι τα διαστρεβλωμένα κριτήρια περί ελευθερίας του ατόμου, η οποία παρουσιάζεται αποσπασμένη από τις κυρίαρχες οικονομικές κοινωνικές σχέσεις. Ασπίδα προστασίας για κάθε άνθρωπο που βιώνει διακρίσεις και κοινωνική απομόνωση είναι ο αγώνας για να φέρουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας στο προσκήνιο. Γι' αυτό και θεωρούμε πως ένα ξεχωριστό κίνημα με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα γνωρίσματα της σεξουαλικότητας και μάλιστα σε αντιπαράθεση με την εργατική λαϊκή πάλη δεν προστατεύει, αλλά απομονώνει τους ανθρώπους που βιώνουν τέτοιες κοινωνικές διακρίσεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η γυναική ανισοτιμία δεν αφορά όλες τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό ίσχυε σε όλη την πορεία της ιστορίας. Έτσι, ακόμα και στα πιο σκοτεινά χρόνια για τα δικαιώματα των γυναικών, συναντούμε γυναίκες να βρίσκονται στην κορυφή της κοινωνίας, βασίλισσες, αυτοκράτηρες κλπ. Και στις μέρες μας γνωρίσαμε γυναίκες πρωθυπουργούς, γυναίκες υπουργούς, προέδρους οργανισμών, όπως η Μέρκελ, η Κριστίν Λαγκάρντ, η Κεραμέως, εξίσου αποφασιστικές και σκληρές, όσο και οι άντρες, στη λήψη των αντεργατικών, αντιλαϊκών αποφάσεων και εις βάρος των γυναικών. Πρόκειται για γυναίκες που ηγήθηκαν στην ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα, στις ανάγκες των γυναικών, της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας. Αυτή η αστική γυναικεία ηγεσία, καθώς και η ανδρική, ζητά πιο αποφασιστική συμμετοχή γυναικών στα αστικά όργανα εξουσίας, σε ανώτερες θεσμικές θέσεις, να γίνουν πριτάνεις, στις διοικήσεις των εταιριών κλπ. Η ανάδειξη γυναικών όμως σε θέσεις εξουσίας δεν έχει τελικά κάποιο όφελος για μια κοπέλα από μια φτωχή λαϊκή οικογένεια. Γιατί τελικά μικρή σημασία έχει το φύλο του ανθρώπου που ασκεί την εξουσία. Το βασικό είναι στο όνομα ποιας τάξης ασκείται η εξουσία. Και αυτές οι γυναίκες που ανήλθαν στα σκαλοπάτια της αστικής εξουσίας επέδειξαν τον ίδιο ζήλο με τους άντρες συναδέλφους τους στην υπεράσπιση των συμφερόντων της αστικής τάξης. Δεν παρέκλειναν ούτε στιγμή από την κοινή στρατηγική αντίληψη της αστικής τάξης για κομβικά ζητήματα. Πάρτε για παράδειγμα το παράδειγμα της Πρωθυπουργού της Φιλανδίας. Ούτε η ηλικία, ούτε το φίλο της την εμπόδισαν να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ένταξη της χώρας της στο δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ. Αυτό τελικά που αποδεικνύεται είναι πως η διαχωριστική γραμμή στην κοινωνία δεν μπορεί να μπει με κριτήριο το φύλο, αλλά την ταξική θέση. Εχθρός μιας νέας γυναίκας σήμερα δεν είναι ο άντρας γενικά και αόριστα, αλλά ο άντρας κεφαλαιοκράτης και η γυναίκα κεφαλαιοκράτησα, που καταπιέζουν και τους άντρες εργαζόμενους και τις γυναίκες εργαζόμενες. Γι' αυτό και δεν θεωρούμε πως σήμερα μπορούμε να μιλάμε για πατριαρχία ή για πατριαρχική εξουσία,
με την έννοια ενός ξεχωριστού κοινωνικού και πολιτικού συστήματος που την εξουσία την ασκούν οι άντρες και καταπιέζουν τις γυναίκες. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πατριαρχικές αντιλήψεις ή οπισθοδρομικές πρακτικές για τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια, την κοινωνία, για τις σχέσεις των δύο φύλων. Το γεγονός όμως ότι οι πραγματικές διακρίσεις και ανισοτιμίες σε βάρος των γυναικών απλώνουν και τα δίχτυα τους ακόμα και σε αστές γυναίκες, δημιουργεί σύγχυση ως προς την κατανόηση της ταξικής ρίζας του προβλήματος της γυναικείας ανισοτιμίας και κατ' επέκταση της βίας κατά των γυναικών. Έτσι, γίνεται πιο εύκολα κατανοητή η βία του άντρα κατά της γυναίκας στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων, δηλαδή ενδοοικογενειακή βία ή βία από τον ερωτικό σύντροφο, πρώην, νυν ή επίδοξο, παρά άλλες μορφές βίας που βλέπουμε να αποσιωπούνται από το ίδιο το σύστημα. Γιατί βία είναι και η απόλυση μιας γυναίκας εργαζόμενης ή εργαζόμενου γιατί συνδικαλίζεται, γιατί απεργεί. Βία είναι η υπερεντατικοποίηση με τη μορφή της διευθέτησης του εργασιμού χρόνου. Βία είναι ο εκβιασμός του εργοδότη να μην μείνει μια γυναίκα έγκυος. Βία είναι να μην βρίσκει δουλειά μια γυναίκα παντρεμένη ή μια γυναίκα μέλουσα μητέρα. Βία είναι η μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις γυναίκες έγκυες. Όμως όλα αυτά βαφτίζονται εργοδοτικό δικαίωμα. Η καταδίκη επομένως της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών πρέπει να κατανοείται στη βάση της γυναικείας ανισοτιμίας. Γιατί τελικά η βία που βιώνει μια νέα γυναίκα δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα της ανισοτιμίας της. Είναι συνέπεια μιας κοινωνίας διαιρεμένης σε τάξεις, όπου η μία τάξη, η κυρίαρχη, θεωρεί δικαίωμά της να εκμεταλλεύεται την άλλη με κάθε τρόπο. Θεωρεί δικαίωμά της να την εξαναγκάζει να πειθαρχεί στη θέλησή της με κάθε μέσο, με εξαπάτηση και με τη βία. Είναι αυτή η διαίρεση της κοινωνίας που πριν εκατοντάδες χρόνια έκλεισε τη γυναίκα στο ατομικό νοικοκυριό. Και μπορεί σήμερα ο καπιταλισμός να την ενσωματώνει ξανά στην κοινωνική εργασία, όμως την ενσωματώνει ανισότιμα, γιατί από αυτήν ακριβώς την ανισοτιμία κερδίζει. Σε αυτό το έδαφος διαστρεβλώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις, διαστρεβλώνονται οι σχέσεις των δύο φύλων και σε αυτό το βάλτο δεν μπορούν παρά να γεννηθούν και τα τέρατα που φτάνουν σε αυτά τα τρομερά εγκλήματα. Δεν συζητάμε λοιπόν στενά για τον όρο γυναικοκτονία όπως επιλεκτικά αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά για το κοινωνικό φαινόμενο της άσκησης της βίας εκ μέρους του άντρα προς τη γυναίκα, με κίνητρο τη διαπροσωπική ή γενικότερα την ενδοοικογενειακή σχέση. Το ΚΚΕ όχι μόνο δεν αδιαφορεί για οποιοδήποτε μέτρο προστασίας της γυναίκας από κάθε απειλή σε βάρος της, αλλά έχει πρωτοστατήσει σε διεκδικήσεις που αφορούν όλα τα πεδία, την εργασία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία της μητρότητας, ώστε να μην αποτελεί ατομική ή οικογενειακή υποχρέωση και υπόθεση αποκλειστικά. Τόσο το κόμμα όσο και η ΚΝΕ αναδεικνύουμε και παλεύουμε για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει η γυναίκα τη δυνατότητα απεγκλωβισμού της από οποιαδήποτε προβληματική σχέση με το άλλο φύλο, μέσα στην οικογένεια ή στη διαπροσωπική σχέση οποιασδήποτε μορφής. Και πολύ περισσότερο απαιτούμε την καταδίκη της σεξουαλικού τύπου βίας εκ μέρους του άντρα προς τη γυναίκα στον εργασιακό χώρο, υπό την απειλή της απόλυσης. Το ΚΚΕ τάσεται υπέρ της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου και της ποινικής μεταχείρισης των εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών σε κάθε μορφή τους, με άξονα το κίνητρο του δράστη. Καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε φαινόμενο ατιμωρησίας ή προσπάθειας να πέσουν στα μαλακά οι δράστες τέτοιων απεχθών εγκλημάτων. Έχουμε διατυπώσει εξειδικευμένες προτάσεις για το νομικό πλαίσιο που αφορούν τροποποιήσεις και αναμορφώσεις ποινικών διατάξεων που ισχύουν σήμερα. Όπως για παράδειγμα, να λαμβάνεται υπόψη το κίνητρο του δράστη του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας και όχι μόνο κάθε εγκλήματος βίας και κακοποιητικής συμπεριφοράς σε βάρος των γυναικών όσον αφορά την επιμέτρηση της ποινής. Ή ακόμα να αναμορφωθεί συνολικά το άρθρο του ποινικού κώδικα
που αφορά το έγκλημα με ρατσιστικό κίνητρο και να εισαχθεί και η διάσταση του φύλου ως λόγος επιλογής του συγκεκριμένου θύματος και να αναμορφωθεί συνολικά το άρθρο για να φύγει και από την αχρησία στην οποία έχει περιέλθει. Υποστηρίζουμε επίσης την αναγκαιότητα να αναχθεί σε ποινικό αδίκημα κάθε μορφή βίας και κακοποίησης μέσω του διαδικτύου, όπως και εκτός διαδικτύου, κατά γυναικών και κοριτσιών, χωρίς ασάφειες, εκπτώσεις και παραθυράκια. Υποστηρίζουμε την αυστηρή ποινική μεταχείριση των δραστών τέτοιων απεχθών εγκλημάτων με κίνητρο την απαξίωση της προσωπικότητας κάθε γυναίκας, των επιλογών της σε σχέση με τον σύντροφο και τη ζωή της. Και ταυτόχρονα είναι ανάγκη με κρατική ευθύνη να παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την οριστική διαγραφή του αντίστοιχου υλικού από κάθε σελίδα του διαδικτύου. Εξειδικευμένες λοιπόν προτάσεις έχουμε και για όλο εκείνο το αναγκαίο δίκτυο δημόσιων και δωρεάν παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών σε περίπτωση κακοποιημένων γυναικών, όπως ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα κλπ. Καταλαβαίνετε ότι η πραγματοποίηση των παραπάνω κοινωνικών μέτρων συγκρούεται με το κίνητρο της συγκέντρωσης και διάθεσης πόρων από τις αστικές κυβερνήσεις, προϋποθέτει δηλαδή μια άλλη αντίληψη περί κοινωνικών αναγκών. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ζήτημα της άλλης οικονομίας με άλλη εξουσία. Παλεύουμε λοιπόν να συνειδητοποιηθεί γιατί η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, στα εργοστάσια, στη γη, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής, η εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα εξουσίας από κάτω προς τα πάνω είναι το βάθρο για την κατάκτηση της ισοτιμίας των δύο φύλων και της ικανοποίησης των ιδιαίτερων σύγχρονων αναγκών της γυναίκας. Μόνο με την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, με την κατάργηση της εκμεταλλευτικής σχέσης κεφαλαίου εργασίας, με την κατοχύρωση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για καθολική συμμετοχή της γυναίκας στην εργασία και στα όργανα εξουσίας. Για ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλλα, ισοτιμία στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και στις σχέσεις τους με τα παιδιά. Μόνο η επαναστατική εργατική λαϊκή εξουσία μπορεί να θεμελιώσει στέρεα τις δυνατότητες ώστε όλη η εκπαιδευτική, η ιδεολογική, η πολιτιστική, η κρατική κοινωνική παρέμβαση να αντιμετωπίσει ριζικά, επιβιώσεις και αναχρονισμούς που έχουν πολύ μεγάλες ρίζες στα βάθη του παρελθόντος. Στην ουσία, για να σπάσει οριστικά ο φαύλος κύκλος της βίας και της γυναικείας ανισοτιμίας απαιτείται πιο αποφασιστικά και μαζικά οι γυναίκες της εργατικής λαϊκής ένταξης και καταγωγής να υψώσουν το ανάστημά τους, να διαμορφώσουν αξίες και στάσεις ζωής κατακτώντας σοσιαλιστική, κομμουνιστική συνείδηση. Να γίνει μαχήτρια η γυναίκα στο φοιτητικό σύλλογο, στο σωματείο, στο σύλλογο γυναικών, να συμβάλλει στους πολιτικούς αγώνες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την ανατροπή των σχέσεων κάθε μορφής εκμετάλλευσης και βίας για τη σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Αυτή η συμμετοχή σφυριλατεί τις αξίες της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, της ανιδιοτέλειας, την ικανότητα κάθε προσωπικότητας να βελτιώνεται συνεχώς, χωρίς να συμβιβάζεται με ό,τι έχει καταφέρει, χωρίς να εγκλωβίζεται στις κυρίαρχες αξίες του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωής και στα κοινωνικά στερεότυπα για τον άντρα και τη γυναίκα. Σε αυτό το δρόμο κατακτιέται η βαθύτερη συνείδηση της σχέσης κάθε ανθρώπου με την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα. Με γνώση, τόλμη, ατσαλένια αντοχή, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, δυναμώνουμε τον αγώνα για την ισοτιμία και την πραγματική χειραφέτηση της γυναίκας. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τη συντρόφισσα Αθανασία Χατζή για την ομιλία και να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν ορισμένες ερωτήσεις επάνω στην ομιλία, αν θέλετε. Στο μικρόφωνο που θέλει να έρθει να κάνει την ερώτηση. Ή να πει αν θέλει κάτι.